Δεν έχει τέλος το θέμα των δασικών χαρτών με τους δημάρχους της Κρήτης να προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν άλλες νομοθετικές και όχι μόνο πρωτοβουλίες, δεν θα επαρκέσει όσος χρόνος και αν δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων ή αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων. Οι δασικοί χάρτες είναι θέμα που θα βρουν οι Δήμοι της Κρήτης αλλά και οι κριτικοί μπροστά τους το επόμενο διάστημα, όπως τονίζεται. Επειδή η Κρήτη, η Μάνη, τα Ιόνια νησιά, οι Κυκλάδες έχουν ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό πρέπει να το σεβαστεί η πολιτεία. Όταν η πολιτεία θέλει και οι πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και η ίδια πολιτεία πρέπει να σέβεται αυτό το οποίο υπάρχει, αυτό το οποίο είναι ως νομολογία. Και θα διεκδικήσω μέχρι τέλος το δίκαιο μας. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που θέτει το θέμα στην πρώτη γραμμή, καθώς και άλλοι δήμοι της χώρας πλήττονται από το ζήτημα, το οποίο τέθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Προεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Από ό,τι μας έχει ενημερώσει και ο κύριος Αμυράς, που έχει την ευθύνη, το θέμα βαίνει προς επίλυση. Δεν απασχολεί όλη τη χώρα, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαν προχωρήσει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα θέμα το οποίο, εάν προχωρούσε έτσι όπως φαίνεται να προχωρά, είναι καταστροφικό. Αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει διάθεση και από το ΙΠΕΝ να λυθεί το ζήτημα. Δέσμη προτινόμενων μέτρων υπέβαλε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκλήρωση του δασολογίου. Μεταξύ άλλων, τέθηκε και το θέμα του κόστους της σύνταξης του δασολογίου και του κτηματολογίου, με την ΠΕΔ Κρήτης να υπογραμμίζει ότι αποτελεί στο σύνολο του υποχρέωση του κράτους, καθώς δεν πρέπει να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση χιλιάδων μικροϊδιοκτητών ακινήτων. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο για την Κρήτη και για την Εύβοια και για άλλες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ΠΕΔ πάντως δηλώνει ότι θα παρακολουθεί από κοντά το ζήτημα, το οποίο καίει χιλιάδες ιδιοκτήτες γης.